Κάποιοι πρέπει να δημιουργούν την εμπειρία για να τη ζουν οι τουρίστες. Και υπάρχουν άνθρωποι, πιστέψτε με, πολύ εντυπωσιακοί θα τους χαρακτήριζα, που έχουν γυρίσει στους τόπους τους ή ανακαλύπτουν τόπους και πάνε εκεί και κάνουν κάτι μαγικό για να το ζήσουμε εμείς. Καλωσορίζω την κυρία Ιωάννα Δρέτα, που θα μιλήσει λίγο και θα συστήσει την ομάδα μέχρι να φτιάξουμε το σκηνικό. Καλησπέρα. Είμαι η Ιωάννα Δρέτα. Όπως ακούσατε, είμαι διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece. Σήμερα θα σας μιλήσουμε πολύ. Πιστεύουμε ότι έχουμε να πούμε ενδιαφέρουσες ιστορίες για τους προορισμούς. Όπως ακούσατε, τελικά την εμπειρία του προορισμού κάποιος πρέπει να τη δημιουργεί. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε διαλέξει από 6 διαφορετικούς προορισμούς, από 5 διαφορετικούς προορισμούς, ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη διαφορά στον τόπο. Αυτό είναι κάτι... Κάπως πρέπει να οργανωθούμε εδώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για να γίνει. Γι' αυτό και οι κύριοι θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους. Θα τους ακούσουμε και για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον τουρισμό και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, που το κάτι καλύτερο έχει να κάνει κυρίως με την εντύπωση την οποία παίρνει ο τουρίστας ο οποίος έρχεται στη χώρα μας από αυτή, καθώς επίσης και από τα λεφτά τα οποία αφήνει στον προορισμό. Θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά που έχουν να μας πούν. Δεν θα σας τους συστήσω ακόμα, γιατί μετά δεν θα τους θυμάστε όταν θα κάθονται. Περιμένω να καθίσουν πρώτα. Θα μας δώσετε 2 λεπτάκια. Νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, από τη Βαμβακού, το Βαμβακού Revival Project. Η Ελένη Μάμη και ο Χάρης Βασιλάκος. Ελάτε, παιδιά. Εγώ ας κάτσω εδώ. Η Ελίνα Αργύρη από την Αίγινα, ο Φίβος Τσαραβόπουλος από το Paths of Greece, ο Γιάννης Γεωργίου από τον Θοχώρη Μετσόβου, που είσαι Γιάννη, να είσαι Γιάννη, και ο Καμήλο Νόλα από τη Βοβούσα. Η Ήπειρος έχει δυνατή εκπροσώπηση σήμερα. Ξεκινάμε, σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε, Βίκη μας. Τη μάσκα εγώ δεν τη βγάζω, δεν έχουμε κανένα θέμα, φαντάζομαι. Όποιος νιώθει αν τα μπορεί να τη βγάλει, οι υπόλοιποι μπορούν να την κρατήσουν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν δίνουμε το λόγο σε αυτούς που κάνουν τη διαφορά στους προορισμούς. Στη Marketing Greece, η Marketing Greece, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια μη κερδοσκοπική προσπάθεια του ΣΕΤΕ για την προβολή της Ελλάδας, στο εξωτερικό κυρίως. Πήρε αυτή την πρωτοβουλία στη χρονιά αυτή τη δύσκολη που διανύουμε, μέσα στο COVID, λανσάραμε αυτή την καινούργια πρωτοβουλία, την οποία τη λέμε Destination Experience Makers, δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν την εμπειρία στον προορισμό. Ο λόγος που το λανσάραμε μέσα στο COVID, μέσα στην πανδημία, μια πολύ δύσκολη χρονιά για όσους δούλευαν στον τουρισμό, που απέδωσε περισσότερα από αυτά τα οποία φανταζόμασταν κατά μέσο όρο, είναι γιατί τελικά αυτή η ιστορία της πανδημίας, μερικά από τα θετικά πράγματα που αφήνει, προσπαθούμε να το δούμε και λίγο θετικά, είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να επανατοποθετήσουμε το προϊόν μας. Όλες οι διεθνείς τάσεις σε σχέση με τον τουρισμό ευνοούν την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα κάνει όλα αυτά που οι κύριοι κάνουν στους προορισμούς τους. Γι' αυτό και θεωρήσαμε ότι έχει μεγάλη σημασία σε όλες αυτές τις προσπάθειες να δώσουμε το βήμα μέσω του site της Marketing Greece, μέσω των social media της Marketing Greece και γενικά των καναλιών της. Κάναμε κάποια συνεντεύξη σε εφημερίδα και σήμερα έχουμε αυτή την, κατά τη γνώμη μας, πολύ ωραία συζήτηση. Οπότε δεν θα αρχίσω άλλο και θα ξεκινήσω από τη Βαμβακού. Ο λόγος που ξεκινάω από τη Βαμβακού είναι γιατί θεωρώ ότι ουσιαστικά σηματοδοτείται την αρχή των πραγμάτων που πρέπει να κάνει κάποιος στον προορισμό. Θα μας τα πείτε εσείς ειδικότερα για το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η πρωτοβουλία στη Βαμβακού, στην Πελοπόννησο. Και θα σας πούμε από τη δική μας την πλευρά, μάλλον πρέπει να περιμένουμε λίγο αυτό. Λίγο... Ωραία. Ωραία, την ακούσαμε την ανακοίνωση. Για μας η μεγάλη σημασία της προσπάθειας της δικιάς σας
είναι ότι κάνει για έναν προορισμό καινούριο που προσπαθεί να λανσαριστεί αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε άλλος προορισμός, είτε είναι καινούριος είτε είναι παλιός. Να φροντίζει πρώτα το προϊόν του και μετά να πηγαίνει στην προβολή. Όλος ο κόσμος ασχολείται με προβολή. Εμείς στη Marketing Greece καμπάνιες κάνουμε, άρα μπορούμε να μιλάμε για προβολή. Νομίζω θα το επιβεβαιώσει και η Ελίνα αργότερα αυτό, που ασχολείται με την προβολή της Έγινας, ότι τελικά το δύσκολο είναι το προϊόν στον προορισμό. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε, Ελένη, ξεκινώντας από σένα. Γεια σας και από εμάς. Ερχόμαστε από τη Βαμβακούλα Κονία στην Πελοπόννησο. Εμείς εκεί κάνουμε μία προσπάθεια, η προσπάθειά μας λέγεται Βαμβακού Revival, στα ελληνικά αναβίωση της Βαμβακούς. Στην πραγματικότητα πήγαμε σε ένα χωριό, από το οποίο η ομάδα η δική μας έχει στενούς δεσμούς με αυτόν τον τόπο, είτε κατάγεται από αυτό, είτε με κάποιον τρόπο αγάπησε και πήγε σε αυτό το χωριό. Πήγαμε λοιπόν, φύγαμε από τα αστικά κέντρα και πήγαμε να μείνουμε εκεί. Η πρωτοβουλία μας υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα, το οποίο είναι να φέρουμε μόνιμους κατοίκους στο χωριό. Πέραν όλων των δράσεων που κάνουμε στον αγροδιατροφικό τομέα, στον πολιτισμό κτλ., ένας βασικός πυλώνας μας ήταν και ο τουρισμός. Γιατί θεωρούμε ότι κάποιος για να έρθει να ζήσει σε έναν τόπο, θα πρέπει πρώτα να ζήσει την εμπειρία αυτού του τόπου. Άρα, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την εμπειρία αυτού του τόπου. Ξεκινήσαμε με ένα εστιατόριο, με έναν ξενώνα, με ένα σχολείο το οποίο έχει ανακαινιστεί πλήρως και λειτουργεί ως ένας πολυχώρος με δραστηριότητες, με προγράμματα για δραστηριότητες, για παιδιά, για οικογένειες, όλο το Σαββατοκύριακο και όλες τις εποχές του χρόνου. Είμαστε ένας προορισμός που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο. Και δείξαμε ουσιαστικά πως ένα μικρό χωριό θα μπορούσε, φτιάχνοντας τις απαραίτητες υποδομές, να προσελκύσει κόσμο και να γίνει μια κουκίδα στο χάρτη, όπως λέμε εμείς. Και προφανώς και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να ζήσει λίγο μαζί με εμάς, να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία, να δει έναν τόπο με σύγχρονες συνθήκες, ένα χωριό όπως όλοι το θυμόμαστε και ξέρουμε ένα χωριό, αλλά με σύγχρονες συνθήκες. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να φτιάξουμε αυτόν τον τόπο, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να επιστρέψουν και μόνιμοι κάτοικοι. Αυτά είναι έτσι περίπου τα πράγματα που κάνουμε εμείς στη Βαμβακούλα. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον πολύ να ακούσουμε, ίσως με λίγη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που κάνετε, που έλκετε τον κόσμο με διάφορες εκδηλώσεις και με διαφορετικά πράγματα τα οποία οργανώνετε, τα οποία, από όσο ξέρω, όσο παρακολουθώ το project, έχουν πάρα πολύ μεγάλο εύρος και ποικιλία. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το κοινό έχει ανάγκη από το ιδιαίτερο, από το πολύ επιμελημένο. Και το λέμε αυτό και σε επίπεδο προορισμού, ένας πολύ μικρός προορισμός η Βαμβακού, ισχύει και για τους πολύ μεγάλους προορισμούς και φυσικά ισχύει και για την Ελλάδα. Το ότι ένας προορισμός από μόνος του είναι όμορφος δεν λέει απολύτως τίποτα. Και αν ακούσετε όλα αυτά τα ωραία, θέλετε πείτε μας λίγο παραπάνω. Εσύ, η Ελένη, ο Χάρης, όποιος θέλει από τους δύο να μας πει. Καλησπέρα και από εμένα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και η Ελένη, δραστηριοποιούμαστε όλο το χρόνο, κάθε Σαββατοκύριακο, σε τρία επίπεδα στο σχολείο μας. Το ένα είναι η εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δηλαδή. Το άλλο είναι η καινοτομία, μέσα από το τεχνολογικό κέντρο V-Lab, όπως λέμε και εμείς στο χωριό μας. Ένα εργαστήρι καινοτομίας στο οποίο παραδίδονται μαθήματα ρομποτικής, 3D εκτύπωσης, προγραμματισμού, μηχανικής και πολλά ακόμη. Και έχουμε και διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις, ό,τι βάζει ο νους τέλος πάντων και ό,τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να βρει ενδιαφέρον στην Ήπεθρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μας ρωτάει ο κόσμος πώς περνάει η ώρα σας εδώ. Πέρα από το κομμάτι της δουλειάς, το οποίο είναι πραγματικά βαρύ και είναι πολλές οι ώρες που χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε πάνω στον προορισμό και σε όλα τα υπόλοιπα, τα Σαββατοκύριακα νομίζω ότι όλοι θα βρουν αυτό που θέλουν. Είτε κάποιος θέλει προγράμματα με στη φύση, είτε αυτό που μπορεί να βρει στην Αθήνα, στη πρωτεύουσα ή στη συμπρωτεύουσα, πολιτιστικές εκδηλώσεις δηλαδή, ποιοτικές, υψηλού επίπεδου. Μέσα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκδηλώσεις που μπορούσαμε να δούμε και στην Αθήνα, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και υπάρχουν και διάφορα προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών. Αυτό που εμείς αγαπάμε ιδιαίτερα είναι αυτό που τρέχει σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Δημιουργήθηκε ένα μουσικό σχήμα στο χωριό, το Όρος Ανσάμπλ. Έμειναν τα παιδιά οι 6 καλλιτέχνες για 5 μήνες στο χωριό πέρυσι, επανήλθαν φέτος και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χωριό
παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Κάνουν διάφορα είτε σόλο είτε συναυλίες για το κοινό της Βαμβακούς, της Σπάρτης, της Τρίπολης και γενικότερα των επισκεπτών μας. Αυτό που κάνετε εσείς στη Βαμβακού, στην πραγματικότητα λέγεται placemaking, δηλαδή φτιάχνετε το μέρος, φτιάχνετε τον προορισμό. Σήμερα, πόσο μάλλον μετά την πανδημία, έτσι κι αλλιώς ήσχε και πριν την πανδημία, αλλά πόσο μάλλον μετά την πανδημία, όλα τα πράγματα πρέπει να διέπονται από μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς το αντιλαμβάνεστε και πώς αυτό το κάνετε πράξη στον προορισμό σας? Νομίζω ότι είναι μια διαρκής δουλειά, ένα συνεχής αγώνας. Δεν μπορούμε ποτέ, αν θέλουμε να εξελισσόμαστε, να λέμε ότι κάπου φτάσαμε. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Το πιο εύκολο είναι να πει κάποιος ότι μέσα από τη χρηματοδότηση που έχουμε εξασφαλίσει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν λυθεί όλα μας τα προβλήματα. Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα, σας διαβεβαιώ. Σημασία έχει το πώς τελικά αντιμετωπίζεις αυτό το δρόμο, πώς ζεις αυτό το ταξίδι, ώστε να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι έκανα ένα βήμα. Πάμε για το δεύτερο, πάμε για το τρίτο. Έτσι αισθανόμαστε και έτσι συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Αισθανόμαστε σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα μέχρι στιγμής. Και είναι σημαντικό ότι για να φτιάξεις έναν τόπο, πρέπει να ζήσεις αυτόν τον τόπο. Να τον καταλάβεις, να καταλάβεις εσύ ο ίδιος ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του και να προσπαθήσεις να αναδείξεις αυτές τις ιδιαιτερότητες. Εμείς λέμε ότι αν δεν ζούσαμε εκεί, δεν θα μπορούσαμε με τίποτα ούτε να το προβάλλουμε, αλλά ούτε και να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις εμπειρίες που δημιουργήσαμε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βλέπεις τελικά τι λείπει από αυτόν τον τόπο και έτσι τον φτιάχνεις. Και άλλωστε, κανείς και σε επίπεδο δημιουργίας προϊόντος και σε επίπεδο προβολής πρέπει να γνωρίζει την ταυτότητα του τόπου για να μπορεί έτσι να τον διαμορφώσει και το προϊόν και την προβολή. Έχω ακούσει ότι κάνετε πράγματα σε σχέση με digital nomads, ισχύει? Θέλετε να μας πείτε η λίγο? Η αλήθεια είναι ότι το σχολείο του χωριού είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν απομακρυσμένα. Υπάρχουν ψηφιακοί εκτυπωτές, υπάρχουν συστήματα τηλεδιασκέψεων, έχουμε μια αίθουσα υπολογιστών. Ό,τι πιο σύγχρονο μπορείτε να βρείτε στη τεχνολογία και βέβαια στη Βαμβακού να σας πούμε ότι το ίντερνετ έφτασε το 2017 και έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα ίντερνετ από ό,τι στην Αθήνα. Οπότε το Σύνταγμα κάποιον... σίγουρα, έχω να σας πω. Για κάποιον είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για να εργαστεί. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν πολύ σημαντικό για μας το ότι δεχτήκαμε πάρα πολλά αιτήματα και από κόσμο ο οποίος ήθελε να έρθει στη Βαμβακού. Πρέπει όμως να λύσουμε ένα πρόβλημα που έχουμε ακόμα, το οποίο είναι το θέμα της διαμονής. Γιατί ο κόσμος, το χωριό, υπάρχουν σπίτια, έρχεται ο κόσμος και τα καλοκαίρια, αλλά θα πρέπει όλο αυτό το θέμα της διαμονής να το δουλέψουμε λίγο ακόμα και είμαστε στην διαδικασία που το δουλεύουμε για να φτιάξουμε δυναμικές μονάδες φιλοξενίας πέρα από τους ξενώνες στους οποίους λειτουργούν ή κάποια λίγα Airbnb που λειτουργούν στο χωριό. Από εκεί και πέρα, υπήρχαν πολλά άτομα και από το ίδιο το χωριό, από την ίδια τη Βαμβακού που κατάγονται, τα οποία μέσα στη διάρκεια της πανδημίας ήρθαν στο χωριό και δούλεψαν από εκεί. Χρησιμοποίησαν και τις εγκαταστάσεις του σχολείου, πράγμα το οποίο για μας ήταν πάρα πολύ θετικό. Και θεωρούμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορούμε να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Τέλεια. Θα βάλουμε εδώ μια άνω τελεία. Βεβαίως. Η μεγάλη σημασία της προσπάθειάς σας είναι αυτό που είπα και στην αρχή, αλλά θα ήθελα να το επαναλάβω, ότι όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με έναν προορισμό και θέλει να τον κάνει καλύτερο, πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από το προϊόν. Και το βλέπουμε αυτό χαρακτηριστικά στη Βαμβακού, που είναι ένας μίνι προορισμός, πολύ μικρός. Θα επανέλθουμε να πούμε περισσότερα αργότερα. Θα περάσουμε τώρα στα μονοπάτια της Ελλάδας, Paths of Greece, Φίβος Σαραβόπουλος. Φίβο, η πανδημία άνοιξε για όλους όσους ασχολούνται με τα outdoor activities, με τις δραστηριότητες στη φύση. Πραγματικά μία λεωφόρο για την ανάπτυξή τους. Βέβαια, εσείς έχετε προηγηθεί της πανδημίας με τις προσπάθειές σας. Πρέπει να πούμε ότι είσαστε κι εσείς μία μη κερδοσκοπική προσπάθεια. Που τι κάνετε σε σχέση με τα μονοπάτια στην Ελλάδα? Ναι, καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, για μας ήταν μεγάλη χαρά εντός εισαγωγικών η πανδημία, διότι είδαμε ξαφνικά όλους τους συμπολίτες μας να περπατούν και να ανακαλύπτουν ξαφνικά και να μας λένε «Άμα τι ωραία η πεζοπορία, πώς δεν το βλέπαμε τόσα χρόνια». Αυτό που κάναμε λοιπόν εμείς εδώ και 11 χρόνια με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που έχουμε είναι ότι πάμε σε διάφορους προορισμούς όπου μας καλούν και προσπαθούμε να τους αναδείξουμε ως πεζοπορικούς προορισμούς. Δηλαδή να βρούμε τα παλιά μονοπάτια, αυτά που χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι αιώνες πριν
για να πάνε από το χωριό στο χωράφι, από το χωριό στο Ξοκλήσι, από το ένα χωριό στο άλλο. Όλα αυτά δηλαδή τα μονοπάτια που μεταφέρουν βεβαίως τους ανθρώπους, αλλά και τις μνήμες των ανθρώπων. Και με βάση αυτά τα μονοπάτια να αναπτύξουμε ένα προϊόν για τον σύγχρονο πεζοπόρο, καθαρίζοντάς τα, σηματοδοτώντας τα και βεβαίως κάνοντας την προβολή τους. Εδώ να πω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία σε αυτό που κάναμε είναι ότι συνδέσαμε την υποδομή με την προβολή. Φτιάχνεις το ξενοδοχείο σου στη μέση του δάσους, κάπως πρέπει να το προβάλλεις. Αντίστοιχα και με τα μονοπάτια. Οπότε αυτό είναι που κάναμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και είδαμε τα τελευταία χρόνια ολοένα και αυξανόμενες ροές πεζοπόρων από διάφορες χώρες του κόσμου, κυρίως από την Ευρώπη, αλλά και ανερχόμενες αγορές πεζοπορικές όπως η Ανατολική Ασία, η Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Κίνα και βεβαίως από την Αμερική. Ποιος πληρώνει τους προορισμούς αυτή την... Δεν άκουσα. Ποιος πληρώνει, από πού έρχεται το budget. Λοιπόν, ναι, κυρίως οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με την ανάπτυξη των προορισμών και κυρίως τουριστικοί Δήμοι. Ξεκινήσαμε από κάποια έτσι νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, από τα Κύθυρα. Δήμοι οι οποίοι ήθελαν να αναπτυχθούν τουριστικά, είχαν ήδη κάποια υποδομή και θέλαν να πάνε προς κάτι πιο ποιοτικό, κάτι που να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο. Αλλά όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε διάφορους δήμους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο άλλο αξιοθέατο τουριστικό πέραν από αυτά τα παλιά μονοπάτια που, όπως είπα, μεταφέρουν μνήμες του παρελθόντος και συνδυάζουν πολιτισμό και φύση. Ξέρουμε πολύ καλά πως και επιβεβαιώθηκε αυτό και μετά την πανδημία ότι τελικά ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος του τουρισμού, μετά φυσικά τα καταλύματα και τη μεταφορά, κυρίως αερομεταφορά, είναι τα experiences και στη φύση και στην πόλη. Αυτός είναι ένας τομέας, ένας κλάδος ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται, ιδίως στο κομμάτι της φύσης. Βλέπουμε όλη τη στροφή αυτή στο wellness και στη φύση, ειδικά στην Ελλάδα. Προσωπικά θεωρώ ότι για την Ελλάδα ανοίγεται πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να επανατοποθετήσει το προϊόν της και να μπορέσει να πάρει αυτό το επιπλέον των ροών των τουριστικών που σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποκαθίστανται κατά πάσα πιθανότητα από το 2022 κιόλας. Και ξέρουμε στην Ελλάδα ότι τελικά τα μονοπάτια από όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι η υποπερίπτωση η οποία είναι περισσότερο αναπτυγμένη και φυσικά συνδέονται και τον πολιτισμό και την εμπειρία στον τόπο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι της δραστηριότητας του activity. Αναρωτιέμαι, θεωρώ πάρα πολύ καλό το ότι σας καλούν οι Δήμοι, αναρωτιέμαι πώς αυτό γίνεται αποδεικτό από τις τοπικές κοινωνίες και πώς αυτό, θα έπρεπε να σας ρωτήσω και εσάς αυτό στην Βαμβακού, αλλά εκεί μάλλον η τοπική κοινωνία ήταν πάρα πολύ μικρή όταν πήγατε. Πώς οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην προσπάθεια τη δικιά σας. Βλέπουν ότι όταν οι υποδομές βελτιώνονται, τότε ο πολλαπλασιαστής στην κοινωνία σε σχέση με τον τουρισμό είναι πολύ μεγάλος. Δηλαδή δεν ωφελούνται μόνο αυτοί οι οποίοι κάνουν δραστηριότητες γύρω από τις διαδρομές. Ναι, λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της τοποθέτησης, δεν μιλάμε πια για εναλλακτικό τουρισμό. Μιλάμε για μια μορφή τουρισμού πολύ βασική πια. Δεν είναι ο βασικός τουρισμός και κάποιες εναλλακτικές μορφές. Μιλάμε για έναν. Μπορώ πολύ... να κάνω εδώ μια ναι. παρένθεση ακριβώς για αυτό που είπες. Εμείς στη Marketing Greece δεν το χρησιμοποιούμε τον όρο εναλλακτικός τουρισμός. Σήμερα υπάρχουν εμπειρίες. Η εμπειρία του περιπατητικού, ας πούμε, της περιπατητικής δραστηριότητας είναι κομμάτι κεντρικό του ζητούμενου. Δεν είναι εναλλακτικό, είναι το main. Γι' αυτό και γενικώς αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, γιατί θεωρούμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πάσα. Ναι. Λοιπόν, οπότε, καταρχήν, εμείς όταν πηγαίνουμε σε ένα τόπο, δεν πάμε χτυπώντας μια πόρτα. Μας καλούνε. Αυτό σημαίνει ότι ήδη υπάρχει μια μαγιά από τους ντόπιους, η οποία έχει φτάσει μέχρι τις δημοτικές αρχές, συνήθως δημοτικές αρχές. Καμιά φορά μπορεί να είναι και σύλλογοι, κάποιες εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά υπάρχει μια μαγιά από ανθρώπους στον τόπο, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα μονοπάτια. Θέλουν να αναβιώσουν αυτά τα μονοπάτια. Άρα, όταν πάμε και ψάχνουμε τα μονοπάτια, κάνουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις με τους ανθρώπους αυτούς. Πολύ συχνά, μάλιστα, τυχαίνει να τους πάρουμε μαζί μας, να πάμε να μας δείξουν μονοπάτια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ότι περπατούσα μια φορά ανακαλύπτοντας ένα παλιό μονοπάτι και μπροστά μου πάνω στην ξερολιθιά, γιατί το μονοπάτι ήταν κλειστό από βλάστηση, περπατούσε ο γιος του ανθρώπου που είχε χτίσει αυτό το μονοπάτι.
Και μου έλεγε, κάθε πέτρα την έχει βάλει και την έχει ζυγιάσει εδώ ο πατέρας μου. Οπότε, όταν πάμε σε ένα τόπο για να ανακαλύψουμε τα μονοπάτια, ουσιαστικά, σαν να τους επαναφέρουμε, να τους επανασυνδέουμε με τα παιδικά τους χρόνια. Πολύ συχνά οι άνθρωποι συγκινούνται, κλαίνε, λένε τι φοβερό, δεν πίστευα ποτέ ότι θα ξαναπερπατούσα αυτό το μονοπάτι από το οποίο πήγαινα στο σχολείο με τον αδελφό μου. Τέτοιες μνήμες είναι που αναβιώνουν. Οπότε γενικά οι τοπικές κοινωνίες είναι πάρα πολύ θετικές. Όταν δεν βλέπουν ακόμα και οι πιο δύσπιστοι δίμετρους Ολλανδούς να έρχονται και να περπατάνε τρεις ώρες πεζοπορία για να πάνε να δουν ένα παλιό λιοτρίβι ή ένα μήλο ή κάτι, σου λέει κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να τα ξέρουν αυτοί και να μην τα ξέρω εγώ. Και έτσι γίνονται και ολόκληρες ομάδες από ντόπιους και ανακαλύπτουν πάλι τα μονοπάτια. Και να κλείσω με αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι τα μονοπάτια μας ενώνουν με το παρελθόν μας, γιατί σε κάθε βήμα βλέπουμε την ιστορία του τόπου μας, αλλά ταυτόχρονα μας δίνουν και να μας οθούν προς ένα καλύτερο μέλλον, γιατί ευαισθητοποιούμαστε μέσα από αυτά. Οπότε φροντίζουμε καλύτερα το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας. Νομίζω περιέγραψες πολύ καλά αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός μέσω όλων αυτών των εμπειριών δίνει ευκαιρίες να συνδεθούμε με την ταυτότητά μας και με αυτό που είμαστε. Και τότε είναι και πολύ πιο αποτελεσματικό το προϊόν, γιατί είναι πιο ειλικρινές και πιο σημαντικό, θα έλεγα, και για τον καταναλωτή και για τον τουρίστα που θα έρθει, τότε καθίσταται σημαντικό όταν είναι ειλικρινές. Ωραία, βάζουμε και μαζί μία ανατελεία και περνάω δίπλα στο Γιάννη. Από τα μονοπάτια ανά την Ελλάδα πηγαίνουμε στο Ανθοχώρη Μετσόβου, ένα πολύ μικρό χωριό, πολύ κοντά στο Μέτσοβο, στο Δήμο Μετσόβου, φαντάζομαι, στην Ήπειρο, όπου Γιάννη, εσείς με την οικογένειά σου, με τον αδερφό σου, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά αφήσατε τις δουλειές σας, οι οποίες ήταν στα Ιωάννινα, και πήγατε στο Ανθοχώρη ουσιαστικά για να πάρετε το Μουσείο Υδροκίνησης, το οποίο είχε και ένα κηλικείο, ας το πούμε, και ουσιαστικά εκεί να φτιάξετε κάτι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και αρκετά οραματικό. Πες μας τι ακριβώς κάνετε εκεί. Μένα. Η δράση μας ξεκινάει το 2018, σε ηλικία 23 ετών, εγώ συγκεκριμένα. Φύγαμε από την πόλη των Ενών με τον αδερφό μου. Αναλάβαμε τις παλιές εγκαταστάσεις του Μουσείου Υδροκίνησης Ανθοχωρίου Μετσόβου. Να σημειώσω ότι είναι το μεγαλύτερο Μουσείο Υδροκίνησης Ανθοχωρίου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η έκτασή του καλύπτει 9 στρέμματα. Οι δράσεις μας εκεί είναι... Αρχικά ξεκινήσαμε τις νεροτριβές. Έχουμε πλυντήρια φυσικά που πλένουμε βελέτζες, κουβέρτες, παπλώματα. Στους ουσιαστικά βιολογικό πλυντήριο 100%. Βιολογικό πλυντήριο στους κατοίκους της περιοχής. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά με την νεροτριβή. Έχουμε φτάσει στα 4.000 κομμάτια. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά αυτή η συγκεκριμένη δράση. Ξεκινήσαμε με το καφέ εστιατόριο, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο στο χωριό. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο μέρος. Έχουμε βάλει μπρος στη λειτουργία μήλο και μαντάνι. Είναι υδροκίνητες ξύλινες μηχανές που λειτουργούν με την πίεση του νερού. Έχουμε όλο το χρόνο νερά εκεί. Έχουμε ξεκινήσει καλλιέργεια στρεμμάτων με αρωματικά φυτά, τσάι και ρίγανη, 40 στρέμματα, τα οποία προϊόντα αυτά τα διαθέτουμε σε πολιτήριο μέσα στο κατάστημα. Ταυτόχρονα γενικώς χρησιμοποιείτε προϊόντα από τον τόπο και προσπαθείτε να... Προσπαθούμε όσο πιο πολύ την ταβέρνα του χώρου να λειτουργούμε με προϊόντα του τόπου, τυριά, κρέατα από παραγωγούς. Στηρίζουμε τους παραγωγούς του τόπου και μας στηρίζουν και αυτοί. Αυτό είναι ανάλογα εξαιρετικά σημαντικό. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός ωφελείται και ωφελεί άλλους κλάδους. Οπότε πιστεύω είναι σημαντικό ότι το ψάχνει ο κόσμος πλέον αυτό. Βέβαια. Παράλληλα, όπως είπατε και πριν με την πανδημία, όλο το story αυτό ξεκίνησε από την πανδημία και μετά. Είδαμε κι εμείς περισσότερο κόσμο στο χωριό με την πανδημία. Ψάχνεται ο κόσμος σε μονοπάτια. Σωστά, και σε προορισμούς που δεν είναι τόσο προβεβλημένοι. Ακριβώς. Θα ήθελα να συνεργαστώ και με τον κύριο δίπλα. Εντάξα τώρα αυτά. Τέλεια, να κάνουμε και μια συνεργασία. Θέλουμε κι εμείς να ανοίξουμε μονοπάτια, να φέρουμε κόσμο στο χωριό. Το ζητάει ο κόσμος ο ίδιος, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε στο χωριό. Ωραία, είμαστε εμείς, αλλά θέλουν και κάποιες μέρες να μείνουν, ας πούμε, εκεί πέρα. Να πούμε λίγο για να έχει ο κόσμος και την αίσθηση του. Το Ανθοχώρη είναι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό κοντά στο Μέτσοβο, που πραγματικά νομίζω δεν θα είχε κάποιος
πολλές διαφορετικές αφορμές. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος όλα αυτά τα χρόνια να έρθει εκεί πέρα. Ναι, η δράση μας ξεκίνησε. Εβδομαδιαίως περνάνε γύρω στα 300 με 400 άτομα. Δεν υπήρχε λόγος να περάσει κανένας από το ανθρωπόδιο. Λόγω εμάς, από τις δράσεις τις δικές μας. Και συνέχεια είναι ανωδικό αυτό. Και πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρουμε συχνά όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια ότι οι προσπάθειες δεν διέπονται πάντα στο βαθμό που πρέπει από την ποιότητα. Ενώ στην περίπτωσή σας αυτό το προσέχετε πάρα πολύ και έτσι έρχεται η προστιθέμενη αξία και στην προσπάθειά σας και στον τόπο. Και στην προσπάθεια. Και εμείς προσπαθούμε και άλλους νέους να τους βάλουμε μέσα σε αυτό το χώρο και στο χωριό να ψαχτούν και με διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως κάναμε και εμείς και υλοποίησαμε κάποιες δουλειές εκεί πέρα. Και συνέχεια και αυτό. Δείχνει μια καλή πορεία όλο αυτό. Δηλαδή και άλλοι έχουν ενδιαφερθεί και επιστρέφουν στο χωριό. Αυτό που λες είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί τελικά ο ανταγωνισμός κάνει καλό, με την έννοια ότι δημιουργείται ένα κλάστερ στην κάθε περιοχή. Μετά από εμάς ήρθε άνθρωπος και ανέλαβε ξενώνα. Έξι δωμάτια. Έτσι. Ήρθε κι άλλος και έχει κάνει Airbnb. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σιγά-σιγά βλέπεις ότι ανεβαίνει όλο αυτό. Ναι, έτσι είναι. Και ταυτόχρονα γίνεται δορυφόρο σε έναν προορισμό, το Μέτσοβο, το οποίο Μέτσοβο έχει πολύ μεγάλες ροές από κόσμο. Ακριβώς. Βέβαια, ημερήσιους επισκέπτες από τα Γιάννενα κτλ. Αλλά είναι ένα μέρος που έχει πάρα πολύ. Σίγουρα θα τραβήξεις και εσύ ένα κοινό από το Μέτσοβο. Σίγουρα δηλαδή, θα μείνεις σαν Γιάννης, δεν θα μείνεις από δουλειά ποτέ στο συγκεκριμένο μέρος. Πολύ ωραία. Να πάτε είναι πάρα πολύ ωραία στο Ανθοχώρι. Σταματάμε εδώ για λίγο. Περαμένουμε όμως στην Ήπειρο. Αποκαλύπτουμε από το ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Ήπειρος, γιατί ότι είσαστε δύο οι εκπρόσωποι της περιοχής εδώ. Και στη Βοβούσα έχω έρθει. Πες μας όμως, Καμήλο, περισσότερα για το φεστιβάλ που έχετε φτιάξει εκεί και για όλα τα ενδιαφέροντα που κάνετε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, καταρχάς. Το φεστιβάλ Βοβούσας είναι ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με μουσική, προβολές, εκθέσεις φωτογραφίας, ομιλίες, εργαστήρια, το οποίο διαρκεί τρεις εβδομάδες, καλοκαιρινές εβδομάδες. Βρίσκεται στο Ζαγόρι, στην Ήπειρο, σε ένα χωριό που ονομάζεται Βοβούσα, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, ανάμεσα στις κορυφές της Βόρειας Πίνδου. Είναι ένας πολύ απομονωμένος οικισμός. Το Φεστιβάλ Βοβούσας ξεκίνησε σαν μια δημιουργική απάντηση στην εναντίωσή μας σε ένα φράγμα το οποίο θα γινόταν στον Αόο ποταμό. Εξελίχθηκε σε θεσμό μετά από αυτό. Αυτή τη στιγμή τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου και επιδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά είναι εν ολίγης. Είναι ένας προορισμός πάρα πολύ απομακρυσμένος σε ένα πολύ προβληματικό οδικό δίκτυο. Πολύ προβληματικό. Η σύγκριση θα μπορούσε κανείς να πει, επειδή είναι ορεινός προορισμός με τη Βαμβακού, για παράδειγμα, είναι η μεγάλη διαφορά μάλλον είναι ότι η Βαμβακού είναι κοντά στην Αθήνα, είναι 2-2,5 ώρες απόσταση. Η Βοβούσα είναι πάρα πολύ μακριά, να φανταστείτε, είναι 2 ώρες σχεδόν από τα Γιάννενα. Οπότε από την Αθήνα είναι 6 συνολικά ώρες, 7. Οπότε έχει άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σαν δράση. Αυτά τα ολίγα. Παρά την καινούρια σύνδεση της Ηπείρου, των Ιωαννίνων με την... Το οδικό δίκτυο, η αυτοκινητόδρομη είναι πολύ καλή. Mm. Απλώς το Ζαγόρι έχει ένα προβληματικό οδικό δίκτυο. Το τοπικό δίκτυο, το οποίο το κάνει πάρα πολύ σύνθετο. Το οποίο είναι και καλό και κακό, μπορεί να πει κανείς. Δηλαδή, μπορεί να μην, αν φτιαχτεί το οδικό δίκτυο και η πρόσβαση είναι συντομότερη, δεν υπάρχουν αντίστοιχα καταλήματα για να φιλοξενήσουν κόσμο. Οπότε, νομίζω ότι δημιουργεί, τώρα ουδέν κακό να μην διασκαλούμε αυτήν την έννοια, όλη αυτή η δυσκολία στο να φτάσει στη Βοβούσα, νομίζω ότι δημιουργεί και έτσι μία αίσθηση ότι πηγαίνεις σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένο. Είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα μυστικό το οποίο είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένο. Πολύ σωστό είναι αυτό. Είναι μια προσμονή περιμένουν να φτάσουν οι άνθρωποι, γιατί πηγαίνουν μέσα στα δάση της Βόρειας Πίνδου, πηγαίνουν, δεν φτάνουν ποτέ. Οπότε όταν φτάσουν δεν το πιστεύουν ότι έχουν φτάσει σε ένα μέρος τόσο πίσω από τα βουνά. Και αυτό είναι που τους κάνει και να επιστρέψουν. Εκτός περίοδου του Φεστιβάλ Βοβούσας, επιστρέφουν το Πάσχα, επιστρέφουν τα Χριστούγεννα ή σε κάποια περίοδο η οποία δεν υπάρχει τόσος πολλής κόσμος ο οποίος συμμετέχει στο φεστιβάλ.
Ποιο πιστεύουμε ότι είναι έτσι, το βασικό, η πρόταση αξίας του φεστιβάλ ποια είναι, τι είναι αυτό που το, κάνει, που το διαφοροποιεί από άλλα φεστιβάλ σε άλλες περιοχές? Ναι, πρώτα απ' όλα είναι το μοναδικό πολυθεματικό φεστιβάλ ορεινό, ναι, που γίνεται στην Ελλάδα. Συνήθως τα φεστιβάλ είναι παραθαλάσσια, είναι κοντά στα αστικά κέντρα κλπ. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Βόρειας Πίνδου. Η Βοβούσα βρίσκεται εντός Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, σε ζώνη προστασίας δηλαδή, είναι σε περιοχές Natura 2000. Οπότε αυτό το διπλό, ας πούμε, καθεστώς προστασίας, εμείς προσπαθούμε να το ενισχύσουμε. Αρχικά λέγαμε με εναλλακτική πρόταση, αλλά τώρα πια λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να έρθει, να δει από μόνος του και να αποφασίσει μόνος του για το με ποιο τρόπο αυτή η βιώσιμη, περίφημη ανάπτυξη, ναι, την οποία διαδίδουμε διαρκώς, θα γίνει. Θα γίνει πράξη. Με ποιο τρόπο θα γίνει πράξη. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά έχω έρθει 2 φορές στη Βοβούσα και τις 2 φορές ένιωσα αυτό το συναίσθημα του ότι πας και λες πού θα φτάσω τελικά. Και τελικά φτάνεις σε ένα μέρος μοναδικής γαστρονομίας, θα έλεγα, και πολύ μεγάλου φυσικού κάλους, όπως είναι βέβαια τα βουνά της περιοχής και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ήπειρο. Πιστεύω ειδικότερα η Ήπειρος έχει έτσι ένα χαρακτήρα που μπορεί να υπηρετήσει με έναν μοναδικό τρόπο αυτό το αφήγημα της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί δεν είναι μόνο η ομορφιά της φύσης και η προστασία της φύσης όποτε την επιδιώκουμε. Έχει να κάνει και με το τοπικό χρώμα που είναι πάρα πολύ έντονο. Έχει να κάνει και με τη γαστρονομία, έχει να κάνει και με τη μουσική, έχει να κάνει και με τους ανθρώπους εκεί. Λιγότερο ή περισσότερο, σε όλα τα μέρη της Ελλάδας συμβαίνει αυτό, αλλά η Ήπειρος, επειδή λόγω δυσκολίας πρόσβασης και πριν τον δρόμο, την Ιωνίαδο, έμεινε πίσω, τώρα είναι αυξημένη και η ευθύνη μας να την προστατέψουμε, να διατηρήσει ακριβώς αυτό το στοιχείο. Θέλεις να μας πεις λίγο γι' αυτό? Προσπαθούμε, ναι, αυτά είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο υπηρετούμε. Προσπαθούμε με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας να πείσουμε ότι αυτό το οποίο μας περιβάλλει είναι κάτι το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε πάση θυσία. Αυτό το κάνουμε προβάλλοντας πάρα πολύ την ΑΕΛΗ πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή η υδροκίνηση, για παράδειγμα, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γνωριζόμασταν, ναι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάνουμε εργαστήρια υδροκίνησης. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το βασικό μέσο βιοπορισμού των ντόπιων είναι η υλοτομία. Οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τα παράγωγα της ξυλίας. Μας ενδιαφέρουν το κατράμι, για παράδειγμα. Αυτό το οποίο μπερδεύουμε όλοι με την πίσα, που είναι παράγωγο του πετρελαίου. Το κατράμι είναι κάτι άλλο. Είναι ένα ελαιόδες παχύρευστο υγρό που μοιάζει με την πίσα, το οποίο έχει εφαρμογές από ιατρικές εφαρμογές μέχρι και συντήρησης ξυλίας. Αλλά είναι ένα φυσικό παράγωγο. Κάνουμε εργαστήρια τα οποία έτσι, με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία συμμετέχει και όχι μόνο συμμετέχει, νιώθει ότι τιμάται, προσπαθώντας να μεταδώσει αυτή τη γνώση. Οπότε σιγά σιγά νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει και αυτό δημιουργεί μια κοινότητα η οποία είναι πάνω απ' όλα ψυχολογικά δυνατή. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Οικονομικά πώς στηρίζεστε? Κυρίως από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, και από ιδιωτικούς χορηγούς, αλλά μικρούς. Ναι, ναι. Το έχει περιλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού στις δράσεις τις οποίες στηρίζει. Ναι, δηλαδή. Και η Περιφέρεια Ήπειρου μας στηρίζει, ναι, από την πρώτη στιγμή. Απλώς πρέπει να πω εδώ ότι όλες μας οι εκδηλώσεις που παρέχουμε είναι δωρεάν. Βέβαια. Άρα μόνο τα εργαστήρια είναι αυτά τα οποία που κάποιος συμμετέχει και πληρώνει. Επομένως, ζούμε έναν αγώνα κι εμείς, όπως όλοι φαντάζομαι. Όλοι ο καθένας με τον τρόπο του. Με τον τρόπο του, ακριβώς. Αλλά είναι σημαντικό αυτές οι προσπάθειες να νιώθουν την ασφάλεια ότι κάθε χρόνο θα είναι εκεί για να μπορούν να κάνουν τα σχέδιά τους, το όραμά τους, έτσι να το ανοίγουν, να το ξεδιπλώνουν. Το fundraising ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε κι εμείς πολύ καλά αυτό. Όντως, ναι. Ωραία, να βάλουμε και εδώ μια ανωτελεία και να περάσουμε στην Ελίνα. Η Ελίνα είναι από την Αίγινα. Την άφησα τελευταία την Ελίνα, όχι γιατί θεωρώ ότι είναι λιγότερο σημαντικό αυτό που κάνει, που είναι το We Love Αίγινα,
αλλά γιατί πλέον περνάμε στο κομμάτι της προβολής. Μιλήσαμε στην αρχή με τη Βαμβακού πώς είναι να στείνεις από το μηδέν ένα προορισμό. Μιλήσαμε πώς είναι να εμπλουτίζεις το προϊόν, είτε με μονοπάτια, είτε με γαστρονομία, με ένα κατάστημα εστίασης ταυτόχρονα και με μια δραστηριότητα στο Μουσείο Υδροκίνησης. Και πώς είναι να στείνεις ένα φεστιβάλ και πόσο υποφελεί είναι αυτά για τους τόπους. Και περνάμε τώρα στην προβολή. Αυτό που κάνει η Σελίνα είναι πολύ κοντά σε αυτό που κάνουμε και εμείς στη Marketing Greece. Εμείς το κάνουμε για το επίπεδο της Ελλάδας, εσύ το κάνεις για την. Έγινα. Έχω δύο σημειώσεις να κάνω πριν μας πεις ακριβώς πώς ακριβώς είναι η δραστηριότητά σου. Πρώτον να πω ότι το digital experience, που είναι αυτό που θα μας περιγράψεις, είναι και αυτό ένα experience. Είτε πριν, όταν είμαστε στη διαδικασία του να ψάχνουμε στοιχεία για τους προορισμούς που θέλουμε να πάμε, η εμπειρία του προορισμού ξεκινάει πριν φτάσουμε σε αυτόν. Άρα η εμπειρία, η digital εμπειρία, πρέπει να είναι αντίστοιχη αυτού που οραματιζόμαστε για το προϊόν μας. Και δεύτερον, που το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό, είναι ότι και εσύ είχες άλλη δουλειά πριν. Είσαι από το χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης, είχες άλλη δουλειά. Ήταν το χόμπι σου το We Love Έγινα, το οποίο τελικά έγινε και η βασική σου δουλειά. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για όλους αυτούς που έχουμε ταυτόχρονα χόμπι και θα θέλαμε πολύ κάποτε να τα έχουμε βασική μας δουλειά. Για πες μας λίγο τι κάνεις, πώς το κάνεις, τι σκέφτεσαι. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Ελίνα Αργύρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το We Love Έγινα, όπως είπε η Ιωάννα, είναι ουσιαστικά το όχημα προβολής του νησιού της Έγινας. Εμείς ξεκινήσαμε το 2016, εγώ προσωπικά που με βλέπετε, από αγάπη για το νησί, να αρχίσω να γράφω για τις ομορφιές του, γιατί θεωρώ και βλέπω, στην Αθήνα ζω, Αθηναία είμαι, ότι η αντίληψη του κόσμου για το νησί είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτά που ξέρω εγώ ότι προσφέρει. Οπότε νιώθα μια μεγάλη αδικία σε αυτό και είπα θα ξεκινήσω εγώ να γράφω για την Έγινα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια οργανωμένη δράση και συνεπής μέσα στα χρόνια δεν υπήρχε ούτε υπάρχει ακόμα για το νησί. Να πούμε τώρα εδώ ένας ιδιώτης από μόνος του, από την αγάπη του για τον προορισμό, αποφάσισε να προβάλλει τον προορισμό από μόνος του και από τότε που ξεκίνησες και έως σήμερα δεν υπάρχει κανείς officially να εκφράσει τον προορισμό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα φυσικά για σένα. Καλό είναι το ότι τον εκφράζεις de facto. Έχει καλά και κακά. Officially υπάρχει. Αν πούμε το site του Δήμου, υπάρχει. Είναι πάνω. Απλώς δεν γίνεται με την ίδια συνέπεια όπως θα έπρεπε να γίνεται. Εμείς βάζουμε και παραπάνω το κομμάτι της αγάπης και υπάρχει και στο όνομά μας, We Love Έγινα, οπότε αυτό κάνει αμέσως engage τον κόσμο. Δένεται με αυτό, θέλει να το δει. Και έχουμε ένα storytelling που είναι η καρδιά που αγαπάει την Έγινα και βρίσκεται σε διάφορα ωραία σημεία του νησιού και τα προβάλλει, τα προωθεί, προτείνει. Στόχος μας ήταν λοιπόν να αναδείξουμε την Έγινα όπως της αξίζει, μέσα από αποκαλύπτοντας όλα τις τα κρυμμένα μυστικά, όχι μόνο την Αφαία, τον Άγιο Νεκτάριο και το Φιστίκι που ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Αυτό με έναν τρόπο αφορά όλους τους προορισμούς της Ελλάδας και την Ελλάδα αυτή καθεαυτή, έτσι, το πώς θα πάμε σε κάτι πιο ειδικό, πιο exclusive, πιο... Το μότο μας είναι ανακάλυψε την αληθινή Έγινα. Αυτό θέλουμε να πούμε. Άρα να προσφέρουμε την εμπειρία, την αληθινή, που ξέρει ο local να την προσφέρει. Και τώρα 5 χρόνια μετά έχει αποκτήσει μια δυναμική, έχει μια κοινότητα που το στηρίζει. Πες μας λίγο, συμμετέχουν τα ξενοδοχεία, συμμετέχουν οι επιχειρήσεις εστίασης. Mm-hmm. Πώς πάμε από tours και activities, που είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για όλους τους προορισμούς. Mm-hmm. Okay. Ξεκίνησα, όπως είπα, να γράφω για την Έγινα και τις ομορφιές της. Μέσα σε αυτό άρχισαν να μπαίνουν και προτάσεις για επιχειρήσεις, πού να μείνεις, πού να φας, πού να βγεις, ποια παραλία. Όχι όμως με την έννοια του «ΟΚ, okay, εμπορικά το εκμεταλλεύομαι», αλλά με την έννοια του «αληθινά τι θα σου προσφέρει αυτή η παραλία, αληθινά τι θα βρεις αυτό το εστιατόριο, αληθινά τι αξίζει αυτό το ξενοδοχείο», το οποίο ο χρήστης, παύλα επισκέπτης, μπορεί κιόλας να φιλτράρει με βάση τις προτιμήσεις του και να δει «εγώ θέλω άμμο, θέλω βράχα, θέλω να είναι οργανωμένη παραλία», για παράδειγμα. Άρα, του προσφέρει την πληροφορία στα γούστα του, όπως θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι. Στο κομμάτι των tours και των εμπειριών, η Έγινα δεν είναι μπροστά, αρχίζει και μπαίνει σιγά-σιγά. Και το 2016-2017 που ξεκινήσαμε, ήταν ακόμα μωρό σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, εμείς εντάξαμε από την πρώτη στιγμή μια ενότητα που λέγεται εμπειρίες που μπορείς να ζήσεις στην Έγινα, ακόμα και αν δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο από πίσω. Λέμε βόλτα στην Ψαραγόρα, λέμε η αρχιτεκτονική, τα μονοπάτια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι
τα δείχναμε τα μονοπάτια, αλλά δεν υπάρχει από πίσω κάτι στημένο να του πει έλα να σε πάμε να δεις που είναι αυτό. Υπάρχουν εθελοντικές πρωτοβουλίες όλα αυτά που αναφέρω και αρχίζει σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο να προστίθεται και η επιχειρηματική πρωτοβουλία. Μπορείς να κάνεις κατάδυση, μπορείς να κάνεις γιόγκα, όλο και προχωράμε. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να πω το εξής, ότι η προβολή έχει ένα διπλό ρόλο στον τουρισμό. Εκτός από το να προβάλλουμε τους διαφορετικούς προορισμούς, τις διαφορετικές εμπειρίες σε όλους τους τόπους, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, ανάλογα που απευθυνόμαστε, ταυτόχρονα με την προβολή απευθυνόμαστε και στους μέσα, γιατί με έναν τρόπο δημιουργείται και η προσφορά. Οπότε αυτό που είπες, το βλέπουμε κατεξοχήν και εμείς στη Marketing Greece. Συχνά αυτά τα οποία περιγράφουμε είναι σε βρεφικό επίπεδο. Ας το πούμε έτσι, όπως λες, είναι μωρό destination, ισχύει και για πολλές εμπειρίες ανά την Ελλάδα. Και είμαι βέβαια ότι το έχετε και εσείς ως εμπειρία αυτό στη Βαμβακού. Το να προβάλλεις κάτι λειτουργεί και ως κίνητρο στους μέσα να το δημιουργήσουν ως προϊόν. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε σωστή προβολή στους προορισμούς, που όπως είπες, το να έχουμε ένα site, δεν είναι απλό πράγμα. Έχει συγκεκριμένο τρόπο να φτιαχτεί, έχει συγκεκριμένο τρόπο να αναπτυχθεί και συγκεκριμένο τρόπο να συντηρηθεί. Mm-hmm. Και κυρίως να μιλάμε σε ένα κοινό ταξιδιωτικό, που αυτό που θέλει να καταναλώσει, θέλει να το νιώσει πριν φτάσει στον προορισμό. Ποια είναι τα τρία πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην Αίγινα? Είναι η ερώτηση παγίδα. Ναι. Γιατί αν κάποιος ρωτήσει και είσαι από την Αίγινα τι να κάνεις, θα πεις τον Αφέα, Αγίο Νεκτάριο, Αγία Μαρίνα. Αυτά είναι που κάποιος ξέρει. Είναι όμως τόσα πολλά που μπορείς να κάνεις. Δεν μπορώ με τίποτα να καταλήξω σε τα τρία αγαπημένα σου. Μπορώ να πω λοιπόν τρία διαμαντάκια έτσι για να ιντριγκάρω το κοινό. Το φανάρι του Μπούζα. Ο μικρός χωματόδρομος του Τι Μαραθώνα. Τι είναι το φανάρι του Μπούζα? Το φανάρι του Μπούζα είναι ένας φάρος πάνω σε ένα βράχο, που είναι πολύ ωραίο σημείο να νιώσεις το feeling της θάλασσας που φυσάει, γιατί είναι και στο βορεινό κομμάτι, να δεις τα χρώματα. Έτσι, γιατί ο τουρισμός είναι συναισθήματα, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι, σωστά. Κάτι διαφορετικό. Δεν παίρνει πολλή ώρα, αλλά είναι κάτι που αξίζει να περάσεις για λίγο. Ωραία. Το φανάρι του Μπούζα, λοιπόν. Το μικρό χωματόδρομο στο Μαραθώνα. Το οποίο είναι? Το οποίο είναι κάτω από τον κεντρικό δρόμο, τον παραλιακό που συνδέει όλα τα χωριά. Ένα μυστικό είναι για κάποιους. Περνάς από ένα μικρό δρομάκι, φτάνεις και έχει ταβέρνες, έχει και beach bar, έχει και θάλασσα, έχει, αλλά πρέπει να κάνεις ένα βήμα παραπάνω για να βγεις εκεί να το δεις. Και όταν είσαι εκεί, νιώθεις μια ηρεμία σαν τα παλιά τα χρόνια. Δεν περνάει αυτοκίνητο, τα παιδιά είναι στο χώμα και παίζουν, οι γονείς ξένιαστοί και όλο αυτό. Έτσι, πολλά μπορώ να πω. Θα πω και ένα ακόμα, αλλά δεν θέλω ποτέ να δικώ τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, πρέπει να πω τρία. Μονοπάτια και με κορυφαίο αυτό που ανεβαίνει στο όρο, στην κορυφή της Αίγινας, που είναι στα 530 μέτρα περίπου. Και βλέπεις όλο το νησί από πάνω. Τα μονοπάτια θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον στο μέλλον. Φίβο, έχεις πάρα πολύ δουλειά. Είναι πολύ καλό για εσάς. Ωραία, πολύ ωραία. Τα σχέδια για το μέλλον? Περισσότερη έμφαση στο κομμάτι των εμπειριών, συνεργασίες με local παίκτες που αρχίζουν και αυτοί και ενεργοποιούνται. Ένταξη και του Αγκιστρίου ως ενότητα. Πες μας και για τα προϊόντα, μην το παραλείψουμε αυτό, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Σωστά, ναι. Στόχος μας στο We Love Aegina είναι να προβάλλουμε την Αίγινα 360 μοίρες, οπότε από αξιοθέατα μέχρι επιχειρήσεις, μέχρι... Μπορείς να κλείσεις εισιτήρια και ξενοδοχεία και πλέον μέσα στην πανδημία εντάξαμε και το κομμάτι του e-shop και του φυσικού καταστήματος. Οπότε μπορεί κανείς να βρει πλέον να αγοράσει online και τοπικά προϊόντα φιστίκια, προϊόντα φιστικιού, κεραμικά, διάφορα αναμνηστικά για το νησί. Physical και ηλεκτρονικά. Τέλεια. Mm-hmm. Ό,τι έχει ένας DMO, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο, το έχει Αίγινα. Αυτό είναι πολύ καλό για την Αίγινα. Αυτό που είπες πριν, βασικά προσπαθούμε να κάνουμε, να είμαστε μαζί στην εμπειρία του ταξιδιώτη, το marketing journey που λέμε. Ναι. Από την ώρα που θα του κάνουμε brainwash με φωτογραφίες του προορισμού για να αρχίσει να το βάζει κάπου εδώ. Στα. Την ώρα που θα αρχίσει να αναζητάει την αναζήτηση στην Google, ερχόμαστε καλά σε πολλά αποτελέσματα που αφορούν το νησί και τις διακοπές κάποιου. Να μπει, να δει, να μάθει, να κλείσει και να γευτεί την experience, να πάρει και προϊόντα. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Όλο το εύρος του ταξιδιού, του τουρίστα, εν πάση περιπτώσει. Πολύ ωραία. Να επανέλθω στη Βαμβακού. Όλοι στη διάρκεια της πανδημίας
φυσικά και προσωπικά, αλλά και επαγγελματικά. Περάσαμε δύσκολες στιγμές με τα project μας. Πολλά χρειάστηκε να τους αλλάξουμε κατεύθυνση, γιατί έπρεπε να επανατοποθετηθούν. Άλλοι χάσαμε χρηματοδότηση. Άλλοι χάσαμε σε πράγματα τα οποία κάνουμε λόγω ύπαρξης, γιατί δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό. Πώς βιώσατε όλη αυτή την περίοδο και πώς θεωρείτε ότι η πανδημία, ας βάλουμε ένα θετικό πρόσημο σε αυτό το οποίο θα πούμε και θα κλείσουμε, γιατί με αυτό θα κλείσετε, είναι ένας καλός λόγος να κάνουμε αλλαγές και να πάμε σε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ας προσπαθήσουμε να δούμε όλη αυτή την εμπειρία, η οποία είμαι βέβαια ότι ήταν δύσκολη και θέλουμε να ακούσουμε γι' αυτό, να το κλείσουμε με έναν θετικό τρόπο στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία εμάς μας βρήκε στον πρώτο μας χρόνο, εκεί που είχε αρχίσει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το εστιατόριο να έχει λίστα αναμονής, να προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα και όλα πάγωσαν. Βέβαια, κρατήσαμε το μάθημα. Το μάθημα ήταν ότι η παροχή υπηρεσιών μπορεί να σταματήσει από τη μία στιγμή στην άλλη, δυστυχώς. Αυτό μας έστρεψε περισσότερο, γιατί ήδη είχαμε αρχίσει να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, στον κλάδο της αγροδιατροφής. Φυσικά, η άρση των μέτρων ήρθαν και κούμποσαν τη σύνδεση της αγροδιατροφής με τον τουρισμό, αυτό που συζητήσατε μόλις τώρα, το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά τώρα που ερχόμασταν με την Ελένη, σταματήσαμε και μας έδωσε ένας κύριος ένα χαρτάκι το οποίο διαφήμιζε το English Breakfast. Γιατί? Συγγνώμη, άμα πάω στην Αγγλία, δεν θέλω να φάω σε ελληνικό εστιατόριο. Θέλω να μου πούν τι τρώνε στην Αγγλία. Οφείλουμε να το κάνουμε και στη χώρα μας επιτέλους. Παρένθεση. Επομένως, αντλήσαμε πολύ σημαντικά διδάγματα αυτή την περίοδο της πανδημίας. Συνηθίζουμε να λέμε ότι αν δεν ήταν δύσκολο, δεν θα είχε νόημα. Επομένως, αυτό που κοιτάμε για την επόμενη μέρα είναι πώς θα καταφέρουμε να πατήσουμε ξανά στα πόδια μας. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε ότι αυτή η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει. Απευχόμαστε ενδεχόμενα νέα μέτρα και νέα lockdown. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω πολύ σε όλη αυτή την κουβέντα που είπατε ότι έχουμε ένα σπουδαίο υλικό ως χώρα και όχι μόνο ως Βαμβακού. Εμείς από τη δική μας την πλευρά μπορούμε να καταθέσουμε ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια, τη συνολική που είναι ο τουρισμός. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη γι' αυτό το λόγο. Πείτε μας όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας στη Βαμβακού? Πες μας, Ελένη, εσύ. Τα αγαπημένα μας στη Βαμβακού. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το σχολείο του χωριού για τα παιδάκια τα οποία έρχονται, που ξαφνικά μπαίνουν μέσα και πιστεύουν ότι θα δουν ένα σχολείο παραδοσιακό χωριού και μπαίνουν μέσα και κάνουν «Ωχ, μαμά, θέλω κι εγώ να έρθω σε αυτό το σχολείο». Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούσουμε. Εσείς το έχετε φτιάξει? Το σχολείο έχει ανακαινιστεί, είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας και έχει γίνει και σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο από τη μία που χρησιμοποιείται για τους οποιοδήποτε θέλει να εργαστεί, αλλά χρησιμοποιείται και σαν πολυχώρος δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Πολύ. Οπότε τα παιδιά εντυπωσιάζονται μπαίνοντας μέσα. Έχουμε αναπαλαιώσει και τα παλιά βιβλία του χωριού, οπότε μπορεί να δει και να έχουν και μνήμες και οι ντόπιοι να έχουν μνήμες, όπως είπατε πριν. Τα μονοπάτια μας επίσης είναι μια πολύ καλή εμπειρία και μάλιστα εμείς ασχολούμαστε αρκετά και με τα ποδηλατικά μονοπάτια. Υπάρχουν διαδρομές μες στο βουνό και ηλεκτρικά ποδήλατα για όποιον θέλει, γιατί θέλουμε να προωθήσουμε την εμπειρία όλης της οικογένειας. Όλοι μαζί να πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο βουνό. Και νομίζω ότι το διαμάντι μας είναι ο ξενώνας που υπάρχει στο χωριό, η ρούγα της Βαμβακούς, όπου... δεν θεωρώ ότι κάποιος περιμένει, φτάνοντας στο χωριό, ότι θα δει κάτι τέτοιο. Και για μας λίγο αυτή η αντίθεση του σύγχρονου και του παλιού και διατηρώντας όμως την ταυτότητα του τόπου, είναι πολύ σημαντική. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχομαι εδώ, στη Βοβούσα. Τι λένε τα σχέδια για το μέλλον, ποιο ήταν το challenge της πανδημίας και ποιο είναι αυτό που μπορούμε να το γυρίσουμε ως θετικό, γιατί εντάξει, τώρα ας μην λέμε αρνητικά πράγματα. Εδώ, ήχος. Να πάρουμε το άλλο. Ωραία. Ναι, η πανδημία, όπως και όλους τους ορεινούς προορισμούς, νομίζω τους έκανε καλό. Μας έκανε καλό. Δηλαδή, ο κόσμος ερχόταν, παίρνει το αυτοκίνητό του επισκέπτης και έρχεται, δεν χρειάζεται να πάρει λεωφορείο, αεροπλάνο ή πλοίο.
Οπότε η πανδημία έκανε καλό, μπορεί να πει κανείς, στους ορεινούς προορισμούς. Στους οδικούς προορισμούς. Ναι, στους οδικούς. Ναι. Αυτό ισχύει. Ότι ναι. Ο κόσμος ήθελε να αποφύγει τα μέσα μεταφοράς. Οπότε εμείς πρόβλημα συμμετοχής κόσμου κλπ. Δεν είχαμε. Από εδώ και πέρα, παίρνω παράδειγμα και από τα παιδιά, από τη Βαμβακού, γιατί εμάς ένα από τα μελλοντικά μας σχέδια είναι να πιστοποιήσουμε το Ζαγόρι σαν bike-friendly destination. Δηλαδή, θέλουμε τους δρόμους στους οποίους υπάρχει ένα τεράστιο δασικό δίκτυο, το οποίο θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Θέλω να πω, να σχολιάσω μάλλον, παίρνοντας ορμόμενος από αυτό που λέω τώρα για την Αίγινα, είπε για έναν χωματόδρομο, ο οποίος οδηγεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή και όταν φτάνεις είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειαζόμαστε άλλη άσφαλτο, ναι. Πρέπει να παραμείνουν οι χωμάτινοι δρόμοι. Χρειαζόμαστε περιοχές άνευ δρόμων, όχι άσφαλτο. Γιατί η άσφαλτος δεν μπορεί καθόλου να βοηθήσει να κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουμε, που είναι να δώσουμε την εμπειρία στον επισκέπτη. Οπότε ας συντηρήσουμε το υπάρχον οδικό δίκτυο, ας το κάνουμε καλύτερο από ό,τι είναι, αλλά ας κρατήσουμε τους δασικούς μας δρόμους για να τους κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό. Τέλεια. Πολύ ωραία. Πότε είναι το φεστιβάλ, θυμίστε μας. Το φεστιβάλ Βοβούσας 2022 είναι 15 Ιουλίου Παρασκευή με Σάββατο 6 Αυγούστου. Είναι τρεις εβδομάδες. Τα Σαββατοκύριακα έχουμε τις εκδηλώσεις, τις μουσικές εκδηλώσεις και τις προβολές. Και μέσα στην εβδομάδα κάνουμε τα εργαστήρια. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Είστε όλοι καλεσμένοι, φυσικά. Ευχαριστούμε. Θα έρθουμε. Γιάννη, μας είπες ότι και λειτουργήσε τόσο γρήγορα, δηλαδή εγώ εξεπλάγιν. Με την προσπάθειά σας, ήδη ξεκίνησε ο τόπος να ωφελείται από αυτή. Εκτός από τους πάρα πολλούς επισκέπτες που έχει σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ξεκίνησαν και άλλες επιχειρήσεις, δημιουργείται ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων σιγά-σιγά και αναπτύσσεται. Τώρα που έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που αποφάσισες να κάνεις αυτή τη μεγάλο βήμα στη ζωή σου, είσαι χαρούμενος γι' αυτό? Είναι κάτι το οποίο το προτείνεις σε όσους έτσι σκέφτονται αντίστοιχα πράγματα? Εντάξει, βέβαια. Στην αρχή υπάρχει... Είναι δύσκολο στην αρχή. Βέβαια. Υπάρχει άγχος. Βέβαια. Τώρα σιγά-σιγά όσο περνάει ο καιρός, βλέπεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται σιγά-σιγά. Θα το πρότεινα σίγουρα σε ένα νέο να το κάνει. Υπάρχουν και κυκλοφορούν διάφορα προγράμματα, όπως είπα και πριν. Πρώτα ξεκινάμε από αυτό, έτσι, γιατί μας λείπει η χρηματοδότηση. Σωστά. Σε νεαρές ηλικίες, έτσι. Θα το πρότειναν επιφύλακτα. Με την πανδημία και εμείς, να ολοκληρώσω κι εγώ όπως και τα παιδιά, είναι λυπηρό αυτό που λέω, αλλά δουλεύαμε πιο πολύ στην πανδημία παρά και από κανονικές συνθήκες. Ναι. Ο κόσμος ήρθε στα μέρη μας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλος ο κόσμος έτσι σε απομονωμένα μέρη ένιωθε μεγάλη ασφάλεια, οπότε και τα επισκέφθηκε. Ναι. Και τα επόμενα σχέδια είναι σίγουρα ορειβατικοί προορισμοί. Έχουμε γνωστό ήδη ορειβατικό προορισμό πανελληνίου στο ΛΑΚΜΟ, όρος Βερλίγκα που λέμε, και άλλα διάφορα μονοπάτια ώστε να καλύψουμε και τις ανάγκες από ερασιτέχνης, ας το πούμε έτσι, ναι. σε παιδάκια μικρά. Έχουμε επικοινωνήσει ήδη με δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να καλύψουμε σχολεία. Έχουμε καλύψει ήδη 3 σχολεία με μεγάλο αριθμό ατόμων, πάνω από 100 άτομα, για να δούνε την υδροκίνηση και σε διάφορες άλλες να υλοποιήσουμε και διάφορες άλλες υδροκίνητες μηχανές. Νεροπρίον, ας πούμε, μπαρουτόμιλο που υπάρχει στην Αρκαδία, στη Δημητσάνα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να σας πω κιόλας που και ιδίως είστε υπηρώτες και σας ενδιαφέρει. Θέλαμε χρόνια να κάνουμε μια ταινία πολύ συγκεκριμένη για την Ήπειρο που έχει να κάνει ουσιαστικά με το πώς κανείς βιώνει αυτό το sustainability angle, ας το πούμε έτσι, το στοιχείο αυτό της βιωσιμότητας, πώς γίνεται πράξη σε αυτόν τον τρομερό προορισμό, ο οποίος χρήζει και μεγάλης προστασίας ώστε να παραμείνει αυτός που είναι. Και νομίζω ότι φέτος θα καταφέρουμε να το κάνουμε, οπότε σας προειδεάζω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό από τη marketing crisis σχέση με την Ήπειρο. Και ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, περνάω στο Φίβο. Φίβο, νομίζω ότι τα μονοπάτια θα είναι οι νικητές της πανδημίας και όλα τα πεζοπορικά και παρεμβατικές εμπειρίες. Πες μας για τα σχέδια, το όραμα, το πώς η πανδημία λειτουργήσε με ένα θετικό τρόπο και τι βλέπεις για το μέλλον.
Ναι, εγώ δεν συμφωνώ ότι τα μονοπάτια θα είναι νικητές. Συμφωνώ ότι θα νικήσουμε εμείς την πανδημία μέσω των μονοπατιών. Ωραία, εντάξει. Οπότε, ναι, εμείς όταν είχαμε ξεκινήσει, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά να με βλέπουν στον δρόμο να βάζω σηματάκια για τα μονοπάτια και να μου λένε ποια είναι η δουλειά σου, η κανονική, αφού πιάναμε συζήτηση. Και έλεγα αυτή που βλέπετε. Βρες καμιά σοβαρή δουλειά, βρε παιδάκι μου, λέγαν όλοι. Τώρα πια όλοι λένε τι ωραία δουλειά θέλουμε κι εμείς να έρθουμε, θέλουμε να το κάνουμε κι εμείς. Στόχος της Κινσέπ μας στην αρχή ήταν να γίνει η Ελλάδα ένας από τους 10 κορυφαίους πεζοπορικούς προορισμούς στον κόσμο. Και θεωρούμε ότι τώρα έχει μπει το νερό στα βλάκια, συγγνώμη. Και οδεύουμε προς τα εκεί. Όλο και περισσότερο ακούγεται η Ελλάδα, όλο και περισσότερος κόσμος κάθε χρόνο έρχεται για να επισκεφτεί τις περιοχές. Και βεβαίως οι υποδομές μας βελτιώνονται συνεχώς όσον αφορά τον πεζοπορικό τουρισμό. Οπότε αποφασίσαμε στα 10 χρόνια μας να αλλάξουμε το στόχο μας και το όραμά μας και να πούμε ότι θέλουμε να υπάρχει ένα μονοπάτι δίπλα σε κάθε σπίτι. Δηλαδή, να περπατήσουν και οι ίδιοι οι Έλληνες για πολλούς λόγους. Για την υγεία μας, για τον πολιτισμό μας, για τη φύση μας. Και γι' αυτό και φτιάξαμε και ένα πρόγραμμα το οποίο το ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία, για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά όχι τόσο στο να περπατήσει στη φύση, αλλά στο τι σημαίνει μονοπάτι, ποια είναι η σημασία του ίδιου του μονοπατιού για έναν άνθρωπο. Και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι να πω ότι για μας τα μονοπάτια, η πεζοπορία σαν ένα μονοπάτι πάνω από οτιδήποτε άλλο είναι αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε ανάγκη να το ενστερνιστούμε σίγουρα. Ελίνα, θα κλείσουμε μαζί. Τι λένε τα σχέδια για το μέλλον και πώς εσύ βίωσες όλο αυτό που βιώσαμε σε ένα επαγγελματικό επίπεδο στην δουλειά σου δηλαδή. Και τι βλέπεις για το μέλλον και πώς εύχεσαι θετικά να λειτουργήσει. Ξεκινάω από το κομμάτι της πανδημίας που πρακτικά μας κράτησε πίσω, έκοψε τις ροές των πλοίων, οπότε ήταν ένα blackout στη δουλειά μου και στον τουρισμό έτσι, γενικότερα. Ήταν και αφορμή όμως να ξεκινήσω το e-shop που είχα στα σχέδια έτσι και αλλιώς, γιατί ο κόσμος αγοράζει ηλεκτρονικά και η προβολή δεν σταμάτησε ποτέ βέβαια της Αίγινας. Ήταν εκεί ο κόσμος να εμπνέεται για όταν ξανανοίξουν τα πλοία και οι συνθήκες το επιτρέψουν. Ήδη και νομίζω θα συμφωνήσουν και οι δύο φίλοι εκεί από την Πέρδικα της Αίγινας, ένα άλλο χωριό που δεν ανέφερα, όμορφο. Η κίνηση φέτος ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε παρά τον κορονοϊό. Σε όλη την Ελλάδα. Κόντεψε να φτάσει τα επίπεδα του 19, όπως διαβάζω τα νούμερα, δεν τα έφτασε βέβαια, αλλά κάτι σημαίνει αυτό. Ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ θετική και η επόμενη χρονιά. Και είμαστε εδώ να βάλουμε μπρος και το κομμάτι της εμπειρίας ακόμα καλύτερα, να γεύεται ο κόσμος τον προορισμό μας όπως του αξίζει και όπως του πρέπει, γιατί είναι ένας προορισμός δίπλα στην Αθήνα, είναι full προσβάσιμος, πολύ οικονομικός, μιλάμε για νησιωτικό προορισμό οικονομικό, έχει υποδομές υγείας σημαντικό στον καιρό μας και είναι μια ώρα από την Αθήνα επίσης. Άρα κανείς θα ήθελα να έχει την Αίγινα ψηλά στις επιλογές και στις προτιμήσεις του, και όχι στο αν δεν κάνω κάτι άλλο θα πάω. Να ξέρει ότι μπορεί να του προσφέρει πολλά, μπορεί να νιώσει πολλά και έχει τόσο πλούτο που ποτέ δεν θα βαρεθεί. Εγώ η ίδια δεν την ξέρω την Αίγινα, το λέω. Μετά από 5 χρόνια γραψίματος και ψαξίματος, είναι τόσα πολλά που δεν έχω δει ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και μας είπατε τις ιστορίες σας. Και ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας τελευταία εκδήλωση του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη, για την οργάνωση και όλα όσα κάνατε για εμάς. Όλοι οι κύριοι εδώ και οι κυρίες κάνουν σημαντικά πράγματα για τους προορισμούς και είναι όλοι ιδιώτες, ο καθένας με τον τρόπο του εξασφαλίζει κάτι για τον προορισμό. Να μην ξεχνάμε ότι τελικά το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού περνάει από τα χέρια μας και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.